Εισαγωγικά και προτού δοθεί ο λόγος στους φιλοξενούμενους, μια μικρή αναφορά σε δύο ιδιαίτερα προβλήματα που μας προβληματίζουν σαν νησιώτες. Το προσφυγικό, επιμένω να το ονομάζω έτσι γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο, γιατί έτσι αναγνωρίζεται από την Ευρώπη και σε αυτό το πρόβλημα η Ελλάδα έχει ανάγκη την ευρωπαϊκή στήριξη. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στο νησί μας υπήρχαν περίπου 2.000 πρόσφυγες, μετανάστες, δεν έχει σημασία, άνθρωποι πάνω απ' όλα. Σήμερα, μετά από τέσσερις μήνες, όχι σήμερα, έχουν κατορθώσει ουσιαστικά με την πολιτική που ασκούνε πάνω στο νησί να βρίσκονται περίπου 5.000 άνθρωποι. Είναι μια κρίσιμη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε εδώ πέρα και είναι μια κρίσιμη στιγμή για την ίδια την περιοχή μας. Η πολιτική συγκυρία είναι τέτοια όπου τα εθνικά ζητήματα μπαίνουν πρώτιστα. Και τα εθνικά ζητήματα πρέπει να υπηρετηθούν από μια κυβέρνηση χωρίς ιδεολειψίες. Δυστυχώς διαπιστώσαμε και διαπιστώσαμε με πολύ άσχημο τρόπο και εγώ θα έλεγα ότι αισθάνθηκα ιδιαίτερα άσχημα να βλέπω τον Έλληνα Πρωθυπουργό να είναι ένας κομπάρσος σε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποδεικνύεται ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική στα εθνικά ζητήματα και όσα λάθη και αν γίνουν στα οικονομικά, στα ασφαλιστικά, στα εργασιακά, μπορεί να διορθωθούν. Τα λάθη όμως στα εθνικά ζητήματα είναι λάθη τα οποία δεν μπορούν εύκολα να διορθωθούν και δυστυχώς βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κανένα στρατηγικό, δεν έχει στρατηγική σκέψη σε αυτά τα ζητήματα. Άλλωστε βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας τη διάσκεψη για τη Λιβύη, όπου εκεί προσετέθησαν χώρες οι οποίες, όπως η Τουρκία, η οποία ρίστο εν παρόδο φαίνεται να αναδεικνύεται σε ένα σημαντικό πόλο στην Μέση Ανατολή, ένα ρόλο τον οποίο είχε η χώρα μας με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που εφαρμόσαμε τα τελευταία χρόνια, φαίνεται αυτό το ρόλο να τον χάνουμε εμείς και να τον αποκτά η Τουρκία. Να συμμετέχει η Τουρκία στη διάσκεψη για το Λιβικό και να μην συμμετέχει η Ελλάδα. Ιδιαίτερα μετά από την προκλητική και άκυρη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό και φαίνεται ότι είναι μια σημαντική υποχώρηση της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον. Από την πλευρά μας και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν σαφής στη Βουλή και μετά τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, είπε ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε το δικό τους παράδειγμα. Εμείς ούτε πατριδοκαπηλεία θα κάνουμε, ούτε φανατισμό θα δείξουμε, ούτε θέλουμε να διχάσουμε τον κόσμο. Και φάνηκε και αυτό ότι προσπαθήσαμε και με αυτά που είπαμε και στη διαδικασία του προϋπολογισμού να στηρίξουμε ακόμα και την επίσκεψη του Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον. Αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε να κάνουμε κριτική. Με λόγο ψύχρεμο, αλλά και κριτική, γιατί έτσι τελικά βοηθάμε. Βοηθάμε με το να μπορούμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, να δημιουργούμε εγρήγορση όπου πρέπει να γίνει και ταυτόχρονα να προβάλλουμε και τη δική μας προσέγγιση, η οποία είναι μια προσέγγιση ειρήνης, είναι μια προσέγγιση συνεργασίας. Εμείς θα θέλαμε μια ευρωπαϊκή και δημοκρατική Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την ευθύνη απέναντι στο λαό να έχουμε μια στρατηγική η οποία θέλει να συνεχίσει όπως κάναμε ως κυβέρνηση μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Δεν ξεχνάμε ότι εμείς πρώτα απ' όλα είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα τα προβλήματα που έχει αυτή την περίοδο η Ευρώπη και τα βλέπουμε και τα εισπράττουμε δυστυχώς και εμείς, όπως και την ανάγκη ευρύτερων συμμαχιών στην ευρύτερη περιοχή μας και φυσικά την προάσπιση πάνω απ' όλα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε μια μαχητική αντιπολίτευση καθημερινή. Δεν θα τους αφήνουμε σε χλωρό κλαρί και θα κάνουμε κριτική σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν κριτική. Μια κριτική όμως με το αίσθημα ευθύνης ότι αύριο έχουμε την ευθύνη να ξανακυβερνήσουμε αυτή τη χώρα. Άρα στο ερώτημα, μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει λιγότερο ριζοσπαστικός, να πάει προς τα εκεί, να πάει προς την άλλη, εγώ λέω να μην βάλουμε το κάρο μπροστά από τα άλογα. Εγώ λέω να μιλήσουμε για το πρόγραμμα. Πόσο ριζοσπαστικός πρέπει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ριζοσπαστικός χρειάζεται για να έχει το νησί σας τους γιατρούς που πρέπει να έχει.
Όσο ριζοσπαστικός χρειάζεται για να έχει το νησί σας τους εκπαιδευτικούς και τους δασκάλους που πρέπει να έχει. Όσο ριζοσπαστικός χρειάζεται για να υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο. Όσο ριζοσπαστικός χρειάζεται για να κάνουμε τα 5 πράγματα που πρέπει να κάνουμε για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Γιατί αν δεν τα κάνουμε πολύ σύντομα, όλοι μαζί θα κλαίμε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι λίγο ή πολύ. Εγώ λέω ότι τόσο χρειάζεται. Τόσο ριζοσπαστικός όσο απαιτεί η κοινωνία και όσο απαιτούν οι ανάγκες. Και όχι κάποιο αφηρημένο θεωρητικό σχήμα ή κάποια δικοματική συνένεση η οποία δεν αφορά την κοινωνία, δεν αφορά τους πραγματικούς ανθρώπους. Τελευταία φράση για να δοθεί ο λόγος σε εσάς. Να μην φοβηθούμε να αλλάξουμε. Να μην φοβηθούμε να αλλάξουμε. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι κοινωνίες αλλάζουν, τα κόμματα πρέπει να αλλάζουν. Να αλλάξουμε με βάση ποιο στόχο. Να αλλάξουμε με βάση το στόχο να γίνουμε καλύτεροι. Με βάση το στόχο να επεξεργαστούμε την εμπειρία των τελευταίων 10 χρόνων, γιατί αν το σκεφτεί κάποιος, από το 12 στο 19 δεν είχαμε το πλεονέκτημα του χρόνου να επεξεργαστούμε τις μεγάλες αλλαγές. Όλη αυτή η πολιτική που περιγράψαν οι σύντροφοι, οπωσδήποτε έχει τις επιπτώσεις της και εμείς λουζόμαστε τα απόνερά της στα νησιά και εδώ στο νησί μας. Ανέφεραν τα γενικά προβλήματα που υπάρχουν και τα αντιμετωπίζουμε εδώ που είναι το μεταναστευτικό, είναι το μεταφορικό ισοδύναμο, είναι ότι τα σχολεία για πρώτη φορά, ενώ επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο ήταν όλα στελεχωμένα, τώρα ακόμα έχει σχολεία που δεν έχουν καθηγητές, τα βιβλία που δεν έχουν βιβλία, πολλά για να μην τα απαριθμούν. Εγώ όλα αυτά ήθελα να τα βάλω μέσα στο πλαίσιο της νησιωτικής πολιτικής που εμείς είχαμε επεξεργαστεί και είχαμε ξεκινήσει και με τον Νεκτάριο Υπουργό αρχίσαμε να υλοποιούμε. Κορυφαίο από αυτά ήταν και είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Δεν ήταν το μόνο. Είχαμε δρομολογήσει πάρα πολλά. Απευθύνομαι και στους συντρόφους που ίσως δεν τα ξέρουν και για το χωροταξικό. Και για την κατηγοριοποίηση των νησιών που χωρίς αυτήν δεν μπορείς να εφαρμόσεις οποιαδήποτε νησιωτική πολιτική. Και όσον αφορά το νησί μας και για σχολή που έχει μείνει έξω. Ναι, ο σύντροφος από την Κάλυμνο θα μας πει με μια κουβέντα, θα ήθελα, το τι ωφέλη έχει η Κάλυμνος που έγινε μια σχολή εκεί πέρα η οποία τον πρώτο χρόνο είχε 100 άτομα, δεν κάνω λάθος, 80 τόσο και το δεύτερο πλησιαστή. Λοιπόν, φανταστείτε, και ενώ ήταν έτοιμο για να ψηφιστεί τον Ιούνιο για σχολή νησιωτικής πολιτικής, για τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου νησιωτικής πολιτικής, ακυρώθηκε, όπως και πολλά άλλα. Ένα θέμα για ένα περιφερειακό, εμείς όπως ξέρετε είμαστε ένα χωνί, έτσι και βρέξει δεν μπορείς να πας στο χωριό. Έπρεπε να γίνει ένας περιφερειακός δρόμος. Σας πληροφορώ, ενρυπείο οφθαλμού, τάκ, 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 ήρθε η Μόμα η παλιά, Μόμκα, και άρχισε να κάνει το δρόμο, το μεταφορικό ισοδύναμο. Βέβαια, εμείς είμαστε ρηγμένοι σε σχέση με τους κόους και με τους λέργιους, οι οποίοι έχουν 16% ΦΠΑ, ενώ εμείς 24%, και αδικούμαστε σε όλα τα προϊόντα τα οποία φέρνουμε έρχονται από την ΚΟ στη Ρόδο, στη Κάλυμνο, και έτσι ας πούμε ο Ιβίσκος, ένα παράδειγμα λέω, όλοι το γνωρίζετε, έρχεται και γεμίζει όλα τα σουβλατζίδικα και η χρεοπόληση της Κάλυμνο πουλάνε το χρέας με 24%. Μα όταν έχεις ένα κέρδος 15% και σου φεύγει το 6, είναι ένα μεγάλο νούμερο. Είναι κάτι που πρέπει να φτιάξουμε αύριο, μεθαύριο, άμεσα. Τώρα, υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες οι οποίες είναι λογικό να υπάρχουν και δεν θα αναφερθώ σε αυτές. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που για 20 χρόνια, για 30 χρόνια, από το 47 που απελευθερωθήκαμε, δεν μας κάνουν τα απλά πράγματα. Μας κάνανε ένα κουτσουρεμένο αεροδρόμιο 1100 μέτρα. Υπάρχει ένα, σε όλους μας ένα κούμπομα. Τι κάνουμε, πώς πάμε, πώς οι παλιοί σύντροφοι, πώς ο Κώστας βλέπει τώρα αυτή την καινούργια προσπάθεια. Πώς εγώ βλέπω αυτή την καινούργια προσπάθεια, ο Γιάννης τόσα χρόνια που είναι στο κίνημα. Είμαστε έτοιμοι να το οικειοποιηθούμε αυτό, όχι να το αποδεχτούμε, να το οικειοποιηθούμε. Να το κάνουμε ένα δικό μας πράγμα, όλοι μαζί ένα δικό μας πράγμα, γιατί μόνο τότε θα μπορέσει να γίνει ενιαίο μέτωπο πάλης
ένα μέτωπο πάλι απέναντι σε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, όπου συγκολητική όμως ουσία θα είναι οι κοινές αρχές, βασικές κοινές αρχές, οι οποίες είναι μέσα στον καθένα μας, μέσα στην ιδεολογική και πολιτική του διαδρομή. Γι' αυτό αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα, να ανοίξει στον κόσμο, να του δώσει τη δυνατότητα, όχι να μετέχει για να διευρύνουμε απλά τη δύναμη αυτού του πολιτικού χώρου και να το αντιστοιχίσουμε πολιτικά με την κοινωνία, αλλά να πάρουμε καινούργιες ιδέες.